Αναπληρωτή Υπουργό Παιδεία. Επίση για 10 λεπτά που θα ανατηρηθούν. Εγώ να ανατηρήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έτσι πρέπει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα διεξάγεται στην Βουλή μία από τις πιο σημαντικές συζητήσεις, αυτή που αφορά την παιδεία, στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να αναδείξει σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δυνάμεις εξυγχρονισμού και μεταρρύθμισης, όπως διατείνεται ότι είναι η ίδια και η συνοδοιπόρη της, και σε δυνάμεις της οπισθοδρόμησης και του αντιμεταρρυθμισμού, όπως επιδιώκει να αποδείξει ότι είναι η κυβέρνηση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούμε όμως και σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα εδώ στη Βουλή, τι εννοεί με τους όρους μεταρρύθμιση και εξυγχρονισμός. Εννοεί το δημόσιο δωρεάν αγαθό που πρέπει μια δημοκρατική πολιτεία να εξασφαλίζει ως δικαίωμα σε όλους τους πολίτες, ή μήπως εννοεί την παιδεία εμπόρευμα με το οποίο η πολιτεία εξασφαλίζει το δίκαιο του πελάτη και του ιδιοκτήτη. Μήπως εννοεί μια νεοφιλελεύθερη στροφή η οποία μετατρέπει τις δομές της εκπαίδευσης επιχειρήσεις. Θα προσπαθήσω λίγο να αναλύσω το λόγο του δείχνοντας ποιο είναι το μεταρρυθμιστικό πλάνο της Νέας Δημοκρατίας και ποιο είναι το δικό μας όπως έχει εφαρμοστεί αυτά τα δύο σχεδόν χρόνια, ούτε δύο χρόνια. Πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ως μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή στο νόμο 4009, τον οποίο είπε ότι θα επαναφέρει διότι η δικιά μας αντιμεταρρυθμιστική κυβέρνηση τον πήρε πίσω ή τον ξύλωσε. Να πω τρία πράγματα, τρεις παρατηρήσεις για αυτό το νόμο, γιατί ξεχνάμε φαίνεται σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ εύκολα. Πρώτον, ο νόμος ήταν μία ιδεολογική πλατφόρμα και δεν είχε κανονιστικό, ρυθμιστικό χαρακτήρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει καθηγητής νομικής, ο κύριος Κλαμαρής, στη γνωμοδότηση που έκανε στις 16 του 2012, δημοσιεύτηκε στο νομικό βήμα, τόμος 60, τεύχος 4, σελίδες 2624 μέχρι 30. Ο κύριος Κλαμαρής δεν είναι φάνταστος ΣΥΡΙΖΕΟΣ, μάλλον για αυτός που γνωρίζουν είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, οι ίδιες αυτές κοινοβουλευτικές ομάδες που ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία τον εν λόγω νόμο, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ξεκίνησαν το ξύλωμά του. Να θυμίσω απλώς και να καταθέσω στη Βουλή ως δείγμα το νόμο 4076 του 12 του κυρίου Αρβανιτόπουλου, με τον οποίο εγκαινιάστηκε και το ξύλωμα αυτού του νόμου για να λυθούν διάφορα προβλήματα. Τρίτο σημείο. Ακόμη και εκεί που θεωρήθηκε αυτός ο νόμος ότι καινοτομεί, προβλέψεις για εσωτερικό κανονισμό και για οργανισμό ιδρυμάτων, ήρθαν οι ίδιοι νεοφιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές να δείξουν τα όρια του. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι αυτές ήταν καινοτομίες του νόμου και περιμένουν στο Υπουργείο Παιδείας τα προεδρικά διατάγματα να υπογραφούν. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός τότε διοικητικής μεταρρύθμισης επέστρεφε με ημερομηνία 22 Δεκάτου του 2014 επέστρεφε ανυπόγραφα τα σχέδια των υπουργικών των προεδρικών διαταγμάτων με θέμα την έγκριση οργανισμών πανεπιστημίων, επειδή η διαδικασία που όφιλε να τηρηθεί ένα μόλις χρόνο μετά τη δημοσίευση του 4009 ήταν διαδικασία που τον καταργούσε, καθιστώντας τον κενό ρυθμιστικού περιεχομένου. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αν η ίδια η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, τότε κυβέρνηση, ξύλωνε αυτό το νόμο, πού έγκυται ο μεταρρυθμισμός αυτού του νόμου, και ενώ δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε σήμερα με αυτόν, έρχεται και επανέρχεται ως μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Η μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή, όπως ισχυρίζεται και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ,
και λοιπά ήταν τα συμβούλια Ιδρύματος. Το γνωρίζουμε καλά, όπως προβλέφθηκαν τότε, και το τονίζω αυτό. Δεν θα αναφερθώ στα συμβούλια Ιδρύματος τα ίδια. Θα αναφερθώ στο τι και γιατί προκάλεσαν τέτοια διαμάχη και γιατί σήμερα εμφανίζονται ως μεταρρυθμιστική τομή. Τι εγγενίασαν στα ΑΕΗ και τι προϊονίζονταν για την ίδια την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Σε αυτό δεν έχουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι, τα μέλη των συμβουλίων των Ιδρυμάτων. Ήτανε η αντίληψη και η έμπνευση για τα συμβούλια των Ιδρυμάτων και οι αρμοδιότητες που τους δόθηκαν εκείνη την περίοδο. Το αυτοδιοίκητο βάσει του Συντάγματος 16, άρθρο 16, συγγνώμη δύο λεπτά, να μην κάνω λάθος, ναι, παράγραφος 5 του Συντάγματος, εφαρμόστηκε με τον νόμο του 1982. Αυτοδιοίκητο. Το τι σημαίνει αυτοδιοίκητο θα επανέλθω σε λίγο. Βεβαίως, από το 1982 μέχρι το 2011 συνέβησαν πολλά και κομματοκρατία υπήρξε στα πανεπιστήμια και σύγκρουση συμφερόντων και βία και ό,τι θέλει μπορεί κανείς να πει. Μπορεί όμως σήμερα, εδώ σε αυτή την αίθουσα και με την άκρα δεξιά, ένα νεοναζιστικό μόρφωμα, παρόν εδώ, μπορεί κανείς να πει ότι η δημοκρατία, ότι η κρίση που έχουμε στο πολιτικό σύστημα πρέπει να μας οδηγήσει σε συρρήκνωση της δημοκρατίας. Πρέπει δηλαδή να πούμε ότι επειδή υπάρχει κρίση στο πολιτικό σύστημα χρειάζεται και λιγότερη δημοκρατία. Αυτό έκανε ο νόμος 4009 με τα συμβούλια, με τις αρμοδιότητες που προέβλεψε να του δώσει. Ήταν η κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων. Και κατά αναλογία για εκείνη την εποχή, μία υπόμνηση ότι η δημοκρατία πρέπει να συρρυκνωθεί. Διανοείται κανείς σήμερα σε αυτή την αίθουσα ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προεπιλέγεται. Διανοείται κανείς σήμερα ότι η Βουλή κατά αναλογία με τη Σύγκλιτο πρέπει να επιτηρείται και να ελέγχεται από ένα σώμα ειδικών και αρίστων ξένων προς την ίδια την κοινότητα. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι, συγγνώμη αν κάνω λάθος, ότι οι διοικούμενοι δεν μπορούν να διοικούν. Φανταστείτε το αυτό κατά αναλογία στη δημοκρατία αν λέγαμε ότι ο λαός δεν μπορεί να ψηφίζει. Γιατί είναι αυτός, δεν μπορεί να εκλέγει αυτούς οι οποίοι θα τον κυβερνήσουν και αυτοί που θα εκλεγούν να μην προέρχονται από αυτό το λαό. Απλώς θα υπενθυμίσω και θα σταματήσω με τα συμβούλια γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη γόνιμη συζήτηση. Θα κλείσω λέγοντας ότι την εποχή που σχεδιάζονται τα συμβούλια με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες είμαστε στην εποχή που είναι διάχυτη αντίληψη ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει επιχείρηση, το νοσοκομείο επιχείρηση και το κράτος η δυνατόν επιχείρηση, θυμηθείτε την κυβέρνηση Παπαδήμα. Ποτέ στην ευρωπαϊκή παράδοση και στην ελληνική παράδοση η πορεία του πολιτικού συστήματος δεν ήταν άσχετη με την πορεία της διοίκησης των πανεπιστημίων. Γι' αυτό το αυτοδιοίκητο μπαίνει στο Σύνταγμα της Ελλάδας, γι' αυτό το λόγο, και επισφραγίζει τη μεγάλη αλλαγή σελίδας προς τη δημοκρατία. Δεν μας φταίνε λοιπόν τα συμβούλια ως μέλη ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό ανιδιοτελώς και όλα αυτά, αλλά η υπονόμευση και ο ρόλος που δόθηκε σε αυτά τα συμβούλια διοίκησης. Θα τελειώσω με αυτό το θέμα λέγοντας μόνο ότι το ότι εγκαινιάστηκε το μοντέλο Πανεπιστήμιο Εταιρεία που είναι εχθρικό προς την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, άρα και προς την ίδια... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς όταν γίνεται όλη αυτή η οχλαγωγία. Συγγνώμη, είναι θέμα δημοκρατίας. Ναι, δεν είμαστε στον νηπιαγωγείο. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και μία κούραση ίσως. Ναι, παρακαλώ. Το καταλαβαίνω, αλλά και εμείς που μιλάμε έχουμε είμαστε όμως κουρασμένοι. Μπροστά μας
2 ώρες τουλάχιστον διαδικασία. Παρακαλώ να είμαστε. Κυρία Υπουργέ, προχωρήστε. Αυτό το μοντέλο πανεπιστήμιο εταιρεία που είναι εχθρικό προς την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, άρα και προς την ίδια την ακαδημαϊκότητα, προς την ίδια τη δημοκρατία, δεν είναι τυχαίο ότι όσο μεταρρυθμιστικός και να ήταν ο νόμος, επανέφερε ή δεν έδιωξε, δεν κατήργησε το άρθρο 120, όχι του νόμου του 1982, αλλά του νόμου 5343 του 1933 και το 32, και το διατήρησε στην κατάψυξη του άρθρου 81 του 4009. Αυτό το άρθρο, το 120 του 1932, είναι αυτό το άρθρο το οποίο περιόριζε την ελευθερία των φοιτητών όσοι ήταν αντικαθεστωτικοί και προετοίμαζε ένα πανεπιστήμιο το οποίο έπρεπε να είναι ποδηγετούμενο. Έτσι κατανοείται και η φράση της του τότε υπουργού «Θα αλλάξω το DNA των πανεπιστημίων». Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τρίπτυχο των τριών Α. Αυτονομία, αξιολόγηση, αριστεία. Αυτονομία γιατί πρέπει να επαναφέρουμε τους όρους αυτή τη χώρα πάλι και τη σημασία της. Αυτονομία για τον κύριο Μητσοτάκη σημαίνει κατάργηση του αυτοδιοίκητου, αντιαυτοδιοίκητο. Υπάρχει μία τεράστια διαφορά. Αυτοδιοίκητο σημαίνει δημόσιο αγαθό υπό την εποπτεία του κράτου. Αυτονομία σημαίνει ότι έχουμε ιονή ιδιωτικό θεσμό με τζάμπα δημόσιο χρήμα. Η διαφορά είναι μεγάλη. Β' αξιολόγηση. Κάτι παραπάνω ξέρω από εσάς. Δεν είμαστε... Ναι, κάτι παρακαλώ. Δεύτερον, αξιολόγηση. Κάντε ησυχία. Αξιολόγηση. Ίσον απολύσεις. Το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Για μας είναι αξιοποίηση η αξιολόγηση, όχι απολύσεις. Αριστεία, ίσον αποκλεισμός και ελιτισμός. Για μας αριστεία σημαίνει αλληλεγγύη. Ισότητα ίσων ευκαιριών για όλους. Και θέλω να πω, είμαστε εμείς οι οπισθοδρομικοί που τα λέμε όλα αυτά? Είμαστε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να είναι τα νέα ανώτατα ιδρύματα? Θα πω ένα πράγμα. Ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αφού η Ευρώπη πέρασε 20 χρόνια νεοφιλελευθερισμού, όπου προσπάθησε και την ανώτατη εκπαίδευση να περάσει τις δεξιότητες, την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση με την αγορά, η Ευρώπη επανέρχεται σε κάποιες θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Διαβάζω και καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής όλη τη συζήτηση που έχει γίνει, πρώτον από τη διακήρυξη των Παρισίων του 2015, και αυτό δεν είναι από προπαγανδιστικό υλικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από τη διακήρυξη των Παρισίων, όπου λέει ότι υπάρχει ανάγκη για προσκόλληση στις γαλλικές και ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, λέγοντας συνέχεια ότι η εκπαίδευση, ότι η παιδεία πρέπει να γίνει φορέας δημοκρατίας και διαπαιδαγώγησης πολιτών. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Από τι απειλείται η Ευρώπη σήμερα? Η Ευρώπη απειλείται σήμερα από τρομοκρατικές επιθέσεις, από έναν έξαλλο ριζοσπαστισμό, από περιθωριοποίηση, από κρίση της ίδιας της δημοκρατίας λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς. Βρισκόσαστε ένα βήμα πίσω σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, δύο λεπτά σας αρκούν για να κλείσετε. Όχι, θέλω λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο όμως. Παρακαλώ να το συντομεύσετε. Ναι, ωραία. Για αυτές λοιπόν τις αρχές αγωνιζόμαστε και όχι για την απομείωση της αξίας του δημόσιου αγαθού μέσω της επίκλησης ενός λόγου περί αριστείας, δηλαδή αριστοκρατίας που περιθωριοποιεί τις μεγάλες μάζες του πληθυσμού και επαναφέρει ένα νεποτισμό άνευ προηγουμένου. Θα πω ένα πράγμα.
Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές σε ατομική πρόοδο. Ούτε μία φορά δεν μίλησε για πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας που τελεί υπό την υποχρέωση της παιδείας. Δεύτερο μεγάλο σημείο της ομιλίας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το τοτέμ του άρθρου 16. Δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ, θα πω όμως ότι καλό είναι και τα καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής μια τεράστια αρθρογραφία, λίγα σας καταθέτω, από την Πορτογαλία, από την Τουρκία, από την Αλβανία, για το τι ήταν και τι επέφεραν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην εκπαίδευση και στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτών των χωρών. Θα θυμίσω μόνο και καταθέτω επίσης στα πρακτικά της Βουλής ποιες χώρες της Ευρώπης, της υπηρετικής Ευρώπης, έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα δείτε ότι σχεδόν καμία δεν έχει αξιόλογα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και κύριο Μητσοτάκη, στη Γαλλία απαγορεύεται, περιμένετε ένα λεπτό, Γαλλία επιτρέπει τη χρήση του όρου πανεπιστήμιο σε κανέναν άλλον εκτός από τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν θα χαρίσουμε τον όρο πανεπιστήμια σε κανέναν. Η Αλβανία έχει 24 ιδιωτικά πανεπιστήμια, η Βοσνία Ερζεγοβίνη 20, το Κόσοβο 8, η Κροατία 7 και 27 κολέγια, η Πουγουδούμη 17, η Σλοβενία 29, η Ρουμανία 33, η Τουρκία 48, κάποια κλείσανε φέτος κλπ. Δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανθούν εκεί. Ή που η δημόσια παιδεία, η δημόσια εκπαίδευση δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, πρώην ανατολικές χώρες, ή εκεί που δεν υπήρχε παράδοση. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα άπειρα ιδιωτικά, τα καλά πανεπιστήμια αυτά που γνωρίζουμε είναι ιδιόμορφης κατάστασης και δεν είναι ιδιωτικά όπως τα εννοούμε εμείς. Δεν είναι δημόσια με τον τρόπο, γιατί είναι άλλη παράδοση. Άλλη παράδοση. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας τι σημαίνει για μας... Για παρακαλώ σε ένα λεπτό δημόσια, να είστε κλείσει και να οργανώσετε εκπαίδευση. Τη δευτερολογία, όπως και ο Υπουργός. Δημόσια εκπαίδευση σημαίνει ότι στηρίζουμε κατεξοχήν το αγαθό της δημόσιας παιδείας. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κύριε παρακαλώ, Μητσοτάκη, εσείς που μην πω ονόματα αυτή τη φορά. Υπέρ της αριστείας, τι κάνατε όταν το διάστημα 2010-2013, στη συνέχεια έφυγαν πολύ περισσότεροι, έφυγαν 135.000 νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό? Η απάντηση είναι μία, απολύτως τίποτα. Εμείς, επειδή μεροληπτούμε υπέρ των επιστημόνων, δώσαμε και θέσεις, 1.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, δώσαμε πάνω από 2.000 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, για μεταδιδακτορικές έρευνες, για μεταπτυχιακά ερευνητικά προγράμματα. Για μας μεταρρύθμιση είναι ισότητα ευκαιριών και ισότητα στην προοπτική για να γίνει κανείς άριστος. Δεν εξαγοράζεται ούτε διακηρύσεται εκ των προτέρων η αριστεία. Αυτό που κάναμε ήταν να αρχίσουμε να εγκαινιάζουμε τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Εκεί θα μπορείτε να δείτε, θα έχουμε το περιθώριο στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το ΕΛΙΔΕΚ που κατεβάζει ο κύριος Φωτάκης, για να δούμε τι σημαίνει καινοτομία, τι σημαίνει υγιής επιχειρηματικότητα, εναντίον των οποίων δεν είμαστε, αλλά που διαφυλάσσει το δημόσιο χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, η δημόσια εκπαίδευση, δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν δίνει αυτή την ισότητα των ευκαιριών. Εγκαινιάσαμε υποτροφίες για κοινωνικά αδύναμους φοιτητές, 51 εκατομμύρια και κάτι. 21 εκατομμύρια στα ΕΗ για την ενίσχυση των δομών φοιτητικής μέρημνας. Νομοθετικές αλλαγές στη βελτίωση της λειτουργίας των ΑΕΗ. Για μας η μεταρρύθμιση δεν είναι ένα πυροτέχνημα για να αλλάξουμε το DNA, είναι η δουλειά που γίνεται στη βάση για να κρατηθούν όρθια τα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΗ.
Μία τελευταία κουβέντα θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα μεταπτυχιακά. Δεν το διαβάσατε το νομοσχέδιο, είπατε ό,τι σας υπαγόρευσαν. Λάθος κάνουνε. Δεν είναι για κατάργηση των μεταπτυχιακών, ίσα-ίσα είναι για ανάπτυξη των μεταπτυχιακών και δεν έχει την εποπτεία το Υπουργείο, έχουν τα όργανα των Ιδρυμάτων, συνέλευση και σύγκλητος. Θέλω να πω όμως, μήπως η κατάργηση των διδάκτρων ενοχλεί. Η Γερμανία γιατί σε περίοδο κρίσης, η κυρία Μέρκελ που είναι συνοδοιπόρο σας, έκοψε τα δίδακτρα. Γιατί η Ολλανδία έβαλε πλαφόν 1.800 ευρώ. Γιατί η Γαλλία δεν έχει δίδακτρα. Γιατί όλες αυτές οι χώρες στα δημόσια πανεπιστήμια τους, ακόμα και όπου έχουν, έχουν βάλει ένα αυστηρό πλαφόν που το ελέγχει το κράτος. Μήπως αυτό είναι που ενοχλεί. Ας το συζητήσουμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο. Κύριε Μητσοτάκη, κάνατε κατά τη γνώμη μου κάτι που δεν πρέπει να γίνεται όταν γίνονται σοβαρές συζητήσεις για την παιδεία. Είπατε για τον Υπουργό Παιδείας αν είναι αιώνιος φοιτητής. Θα μπορούσε να ήταν ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος ο κύριος Λοβέρδος είναι ο πρώτος που δεν κατάργησε τους αιώνιους φοιτητές. Όχι εμείς. Είχα και τα σχετικά έγγραφα, αλλά δυστυχώς δεν τα έχω μαζί μου. Είπατε στον Υπουργό Παιδείας ότι δεν καταργήσαμε τους αιώνιους φοιτητές για να σπουδάσει αυτός. Εγώ θα μπορούσα να σας το αντιγυρίσω και να πω μήπως δεν τα ξέρετε τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια γιατί δεν σπουδάσατε εδώ. Εμείς τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αυτά και τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά γιατί έχουμε γυρίσει σε όλα αυτά κύριε Μητσοτάκη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι για τη δικιά μας κυβέρνηση, για την αριστερά, η κοινωνία αυτής της χώρας πλήρωσε με αγάπη και δημοκρατική ευθύνη για τα δημόσια ιδρύματά της. Δεν μπορούμε να είμαστε καχύποπτοι, όπως είσαστε εσείς, με όλους, με ισότητα, γιατί μεροληπτείτε υπέρ των λίγων. Για μας αριστεία είναι στόχος και προοπτική για όλους, για όσους θέλουν, όχι για όσους μπορούν. Γι' αυτό πλήρωσαν και πληρώνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Και ένα τελευταίο σημείο, αυτή η Βουλή, τα κόμματα αυτής της Βουλής, πρέπει να μιλάνε με καθαρά λόγια. Σε ό,τι αφορά το μάθημα των θρησκευτικών και τα μαθήματα γενικώς του εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει τα κόμματα να έχουν το θάρρος αντί να υπεκφεύγουν και να λένε ποιανού είναι η υπόθεση, της πολιτείας ή της εκκλησίας. Και σε αυτό πρέπει να υπάρχουν καθαρές κουβέντες. Ευχαριστώ.